Πάμε στον κύριο Πρωτοψάλτη, είναι ο διοικητής της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ. Σήμερα υπάρχουν ημέρες, από σήμερα μάλλον υπάρχουν ημέρες καριέρας. Γεια σας κύριε Πρωτοψάλτη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας, πρώτε προσφυγωτές σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, μια χαρά. Ξεκινάμε τώρα, ετοιμαζόμαστε για άλλη μια εκδήλωση, ημέρες καριέρας. Ναι. Όπως είπατε κι εσείς, ξεκινάμε σήμερα εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου. Αχα. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παραπάνω από 200 επιχειρήσεις με πάνω από 7.000 θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Όποιος ψάχνει για δουλειά, όποιος θέλει να αλλάξει δουλειά, όποιος ενδιαφέρεται να μιλήσει με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό, είναι δωρεάν. Παίρνει το βιογραφικό του, έρχεται, συζητάει με τις επιχειρήσεις, με εκπροσώπους επιχειρήσεων, κάνει συνέντευξη. Και έχει αυτή την απευθείας επαφή, δηλαδή. Έχει τη δυνατότητα αυτής της απευθείας επαφής. Ακριβώς, χωρίς μεσάζοντα, χωρίς ραντεβού, χωρίς... Αυτό κύριε Πρωτοψάλτη είναι για όποιον ψάχνει δουλειά, όποιον θέλει να αλλάξει δουλειά, όποιον θέλει να δει πώς είναι η αγορά εργασίας, τι προσφορές υπάρχουν, απλώς να κάνει για μια... Όμως. Γι' αυτό για δεν όμως. Είναι. Πολύ σωστά, είμαστε... Αυτό δεν είναι ούτε πρέπει να είσαι εγγεγραμμένος άνεργος όπως άλλες δράσεις που κάνουν, πρέπει να είσαι άνεργος, ούτε τίποτα, όποιος θέλει έρχεται. Είναι εκεί η εργασιακή μας σύμβουλη, είναι τα στελέχη της ΔΥΠΑ, σε βοηθάνε. Σου δείχνουν πού είναι οι επιχειρήσεις και οι θέσεις που σε ενδιαφέρουν, από οθόνες παντού με πληροφορίες. Γενικά είναι μια εκδήλωση την οποία έχει αγκαλιάσει όλη η χώρα. Αυτή είναι η 24η, έχουμε πάει παντού. Μετά θα πάμε πάλι Θεσσαλονίκη, Βόλο, Ηράκλειο. Μας καλούν από παντού. Παντού έχει επιτυχία, τρομερή προσέλευση. Και αυτές τώρα που κάνουμε, που είναι οι πρώτες του 24, σημειώνουν ρεκόρ. Τουλάχιστον όσον αφορά τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και τον αριθμό των θέσεων που προσφέρουν, είναι ρεκόρ. Ποτέ δεν είχαμε τόση μεγάλη προσφορά από την πλευρά του. Η πρόταση δικιά μας εδώ από χθες, γιατί τα είπαμε και στην τηλεόραση χθες με τον κύριο Πρωτοψάλτη, είναι να πάτε εκεί. Να δείτε τους ανθρώπους από κοντά, να σας δουν. Μπορεί απλώς, εκτός από το βιογραφικό που το στέλνεις τυπικά μέσω email, μπορεί να κάνει και το πρόσωπό σας, η άβρα σας, η ζεστασιά σας. Δηλαδή, το που λέτε είναι πολύ σωστό. Έχει σημασία, γιατί είναι μια συνέντευξη και η δουλειά. Έτσι ακριβώς είναι, και αυτό το οποίο μας λένε όλοι και οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι που έρχονται είναι καταρχάς μας ευχαριστούν που κάνουμε αυτές τις δράσεις. Είναι ευρώς διοικητής της ΔΥΠΑ να σου λέει ένας άνεργος ευχαριστούμε για αυτά που κάνετε. Είναι μια επιβράβευση ότι αυτά που κάνουμε είναι σωστή κατεύθυνση, γιατί αυτά θέλει ο κόσμος. Θέλει τα διαδραστικά. Ναι. Θέλει αυτά που έχει την ανθρώπινη επαφή. Έτσι. Που δεν είναι απλώς ένα βιογραφικό, δεν είναι απλώς κάποιες λέξεις σε ένα χαρτί. Είναι προσωπικότητα. Μάλιστα. Είναι όπως ακριβώς τα περιγράψατε και δίνουν τα χέρια. Πολλές φορές μπροστά μου έχω δει να συμφωνούν μπροστά μου και να του λένε ξεκινά τη Δευτέρα. Τι καλύτερο πως. Κύριε διοικητά, λοιπόν, από 10 η ώρα το πρωί είναι αυτό στο κέντρο Περιστερίου. Σήμερα εκεί. Και αύριο. Σήμερα και αύριο. Οπότε και σήμερα αν έχετε δουλειά και πηγαίνετε και σας τις πάει το αφεντικό σας, πηγαίνετε αύριο το πρωί άμα κάθεστε να ψάξετε να βρείτε άλλη δουλειά. Δηλαδή παίζει και αυτό. Έχω δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Εάν δεν τις έχετε πρόχειρες, επειδή είναι ειδικές ερωτήσεις, παρακαλώ να επανέλθετε με απάντηση. Η Κατερίνα μας ρωτάει από τους 4, μια ερώτηση λέει από 4.000 εργαζόμενους στην υγεία μέσω ΟΑΕΔ, τι θα γίνει με τα αναδρομικά του ανθυγινού επιδόματος που αρνούνται να μας δώσουν, αντιμετωπίζοντάς μας ως εργαζόμενους τρίτης κατηγορίας 7 χρόνια τώρα. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, η Γεωργία από το Παγκράτη, καλημέρα λέει, ρωτήστε παρακαλώ τον πρόεδρο της ΔΥΠΑ, τι θα γίνει με το πρόγραμμα κοινοφελούς χαρακτήρα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Μετανάστευσης, που τελειώνει και θα μείνουν άνεργοι 2.500 άτομα. Ευχαριστώ. Το πρώτο ερώτημα, όντως δεν μπορούμε να δώσουμε το επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών, διότι όπως ξέρει η πολίτης που έκανε το τηλεφώνημα, είναι ωφελούμενη του προγράμματος, δεν θεωρείται εργαζόμενη. Είναι δηλαδή, συμμετέχει σε ένα ειδικό πρόγραμμα στον κλάδο της υγείας μαζί με άλλα 3.000 άτομα από το 2017. Ναι. Έχει δίκιο να έχει παράπονο υπό την έννοια του ότι έχουν περάσει τα χρόνια κτλ. Αλλά επειδή είναι ωφελούμενη προγράμματος με συγκεκριμένο. Με συγκεκριμένους όρους, χαρακτηριστικά, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ακριβώς είναι ωφελούμενο προγράμματος. Είναι διαφορετικό. Μάλιστα. Το έχουμε απαντήσει και στη Βουλή, το έχουμε εξηγήσει. Θα δώσουμε παράταση για άλλον ένα χρόνο. Έρχεται δηλαδή εντός των επόμενων ημερών η απόφαση για την παράτασή τους. Ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν την καταλαβαίνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι σε αυτό. Το δεύτερο το θέμα, δεν έχει υπάρξει κάποια απόφαση αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι θα ήθελε να παραταθεί το πρόγραμμα.
το εξετάζουμε και ό,τι είναι να γίνει θα ανακοινωθεί επίσης στο επόμενο διάστημα. Γεια σας κύριε Πρωτοψάλτη, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Μέρες καριέρας.